Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο. Θα είμαι ένα βρίσκο girl για όλη την μέρα, βρίσκο κορίτσι, όπως θα λέτε πείτε το. Το βρίσκο, αν δεν ξέρετε τι είναι, είναι μια εφαρμογή που μπορείς να επεξεργαστείς τις φωτογραφίες σου και μετά μπορείς να τις ποστάρεις, δηλαδή έτσι όπως και στο Instagram, απλά είναι περισσότερο με φίλτρα. Και τώρα το τελευταίο μήνα είναι ένα μεγάλο trend, παρόλο που αυτή η εφαρμογή είναι λίγο παλιά. Να, και πρέπει να είναι όλα τέλεια, δηλαδή perfect. Δεν μπορείς να μην έχεις feed, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Εγώ έχω διαλέξει να το έχω άσπρο και ροζ, να έχω φτιάξει βίσκο, γιατί... Ναι, έχει πλάκα και ήθελα να το δοκιμάσω, ναι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, έχω σημειώσεις εδώ γι' αυτό, για να μην ξεχάσω κάτι. Τα βίσκο girls πάντα φοράνε μακριά t-shirts, αυτά είναι τα ρούχα τους. Το outfit τους έχουν αυτές τις μακριές, κοντομάνικες μπλούζες σαν φόρεμα. Ναι. Το δωμάτιο τους είναι με φωτάκια. Ναι, ή φοράνε έτσι τζιν, πολύ μεγάλο με σκισίματα και ένα έτσι πολύ στενό μπλουζάκι. Ναι. Το make-up, έτσι όπως βάφονται, είναι πολύ φυσικό, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να βάλουν κάτι. Απλά έχουν λίγη μάσκαρα, lip gloss, κάνα concealer, ξέρω εγώ, και έχουν χτένισει όλα τα φρύδια τους, αυτό είναι. Ναι, για παπούτσια φοράνε crocs, vans και άλλο ένα Birkins. Πώς το λένε αυτό? Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε το άλλο παπούτσι, συγγνώμη, αλλά δεν μ' άρεσε το Birkins. Ναι, και πάντα βγάζουν φωτογραφία το πρωινό τους και το φαγητό τους και πρέπει πάντα να είναι έτσι ωραία φτιαγμένο. Για πρωινό συνήθως έχουν πολλά φρούτα ή αβοκάντο, τόστ. Να, αυτό. Ναι, αυτό ήταν, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι. Ας αρχίσουμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου χωρίς το πρωινό, δηλαδή... Χωρίς πρωινό δεν μπορώ. Ναι. Θα φτιάξω το πρωινό μου που είναι λίγο βίσκο. Γιατί, εντάξει, τρώω γιαούρτι, πάνω ένα φρούτο μπορεί να είναι μπανάνα, μήλο, αχλάδι, ό,τι θέλετε. Μετά βάζω μύσλι και καμιά καρύδα, κάτι σποράκια. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Το φτιάχνω χωρίς να φαίνεται βίσκο. Δηλαδή δεν κάθομαι μισή ώρα έτσι να βάζω ωραία το φρουτάκι, έτσι ωραία τα πράγματα. Και μετά να κάνω ένα... Και μετά να κάθομαι ένα τέταρτο πάνω για να φτιάχνω με τα φίλτρα. Δεν είμαι εγώ τέτοιο κορίτσι, αλλά σήμερα θα το προσπαθήσω και απλά θα πεινάσω. Γι' αυτό... Yay! Πάω να επεξεργαστώ τη φωτογραφία που έχω βγάλει το πρωινό μου. Η άσπρη εφαρμογή είναι το βίσκο. Εδώ υπάρχει το feed που είναι σαν το home στο Instagram, απλά υπάρχουν φωτογραφίες από τα άτομα που ακολουθείς και οι δικές σου. Υπάρχει το discover που μπορείς να ψάξεις, είναι σαν το search. Ναι. Έτσι είναι. Μετά υπάρχει το studio που εκεί μπορείς να δεις πώς θα είναι η φωτογραφία στο feed. Αυτή τη φωτογραφία θέλω. Ωραία. Έτσι είναι στο feed η φωτογραφία. Δεν είναι πολύ όμορφη τώρα. Ταιριάζει βέβαια, αλλά πάμε να τη φτιάξουμε έτσι πιο ωραία. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ ή το F2 ή το G3. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά φίλτρα. Αλλά πρέπει να πληρώσεις. Και πολλές φορές σου δείχνει for this photo, δηλαδή τι ταιριάζει για αυτή τη φωτογραφία. Εδώ μου δείχνει το F2 που χρησιμοποιώ συνήθως. Οπότε αυτό πάω να χρησιμοποιήσω. Μπορείς να βάλεις πόσο τέκα το θέλεις. Φυσικά εδώ το 12 είναι το max. Εγώ το βάζω συνήθως στο X. Τώρα το έχω βάλει στο 6,2. Μετά εδώ δεν είναι φίλτρα. Εδώ είναι απλά να το φτιάξω πιο όμορφο. Εγώ δεν βάζω πολλά φίλτρα. Βάζω ένα συνήθως. Exposure θα το βάλω λίγο πιο κάτω. Contrast πιο πάνω.
Έτσι ήταν η φωτογραφία και έτσι είναι τώρα. Εγώ συνήθως πάω στο saturation και το βάζω αρκετό γιατί το κάνει πιο χρωματιστό. Μετά πάω στο white balance και το temperature το βάζω κάτω και το κάνει πολύ πιο μπλε. Και το tint το βάζω πιο πάνω για να γίνει έτσι λίγο ροζ. Και έτσι ήταν η φωτογραφία, green, και την έφτιαξα έτσι. Οπότε μην πιστεύετε ποτέ τι βλέπετε στο Instagram. Δεν είναι ότι το βγάζετε έτσι φωτογραφία, είναι πως κάθεσαι μισή ώρα πάνω για να φαίνεται ωραίο. Τώρα δεν θα πάω στο Google να βρω breakfast quotes, δεν είμαι τόσο βρίσκο. Γι' αυτό απλά θα βάλω hashtag breakfast γιατί βαριέμαι να πάω στο Google. Yuppie. Ναι, γιατί λέω yuppie, τέλος πάντων. Ειρωνικά το είπα. Ωραία, ελπίζω κανείς μην είναι σφασί. Γιατί βάζει όλη την ώρα hashtag breakfast και δεν βάζει breakfast is the best meal of the day. Είναι το καλύτερο γεύμα της ημέρας. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν το παίζω γιατρό στο βυσκό, οπότε. Ναι, και αυτό είναι το προφίλ μου. Λέγομαι Σοφία Σκαλκόσοβα, όπως και στο Instagram. Μετά έχω βάλει YouTuber, γιατί είμαι YouTuber. Ξέρω εγώ. Έχω βάλει ένα quote, live in the sunshine where you belong, ζήσε στον ήλιο, ξέρω εγώ, εκεί που... που πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι το feed μου, έχω προσπαθήσει να είναι έτσι άσπρο, ροζ και μπλε. Το έχω πετύχει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Στο σπίτι δεν έχω τίποτα βυσκό, γι' αυτό πάμε να ψωνίσουμε. Όσα χρειάζεται, όσα πιστεύω ότι χρειάζεται για να είσαι Visco Girl. Με τι θα αρχίσουμε? Με τα παπούτσια. Πήρα Crocs, ροζ. Ανάνετο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ωραίες παντόφλες. Φιαλράβεν, κάνκεν, φιαλράβεν, κένκεν. Δεν ξέρω πώς να το διαβάσω, αλλά αυτή είναι η τσάντα. Είναι μουσταρδί. Δεν μ' άρεσε το ροζ χρώμα. Μπλε είχα πολλές, κίτρινη δεν είχα, οπότε είναι τσφαζί. Οκ, θα πάρω κίτρινη. Αυτοκόλλητα. Για το απογούρι. Δεν έχω Hydro Flask γιατί κάνει 40 δολάρια. Σιγά μην εξοδέψω. 40 δολάρια για ένα μπουκάλι που μπορεί να σπάσει στο σχολείο. Να το φέρω, να το πάρω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχω αυτό από ένα challenge και θα το χρησιμοποιήσω. Είναι το μόνο μονόχρωμο που έχω. Οπότε... ναι, είναι πολύ πιο λεπτό το Hydro Flask. Είναι ένα πράγμα να... για πάντα απλά βάζουμε έτσι πάνω το αυτοκόλλητο για αυτό το πήρα. Κλιπάκια για τα Crocs. Τα Visco Girls φοράνε τέτοιου τύπου βραχιόλια. Ναι, είμαι πολύ έξτρα. Peter, Ben, βραχιόλια τύπου. Ναι, πού να βρω αυτά στην Ελλάδα και κάνει 30 δολάρια το ένα. Μπα, αυτό έχω πήγα τέτοια. Παρόμοια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα χείλια. Έχω και βραχιόλι που το φοράω. Να. Το τελευταίο είναι το outfit. Έλεξα το outfit με τη μακριά μπλούζα.
Ναι. Αυτή είναι η μπλούζα, θα το βάλω μαζί με τα κρόκς. Ναι. Έχει αυτό εδώ το design εδώ, με το ουράνιο τόξο, τι είναι αυτό. Είναι κάπως αυτό το vintage vibe. Ναι, που είναι λίγο άσχημο αυτό το print εδώ, εντάξει, αυτό δεν είναι και άσχημο, αλλά... Είναι ο τύπος της μπλούζας που φοράνε. Είναι πολύ ωραίο το ύφασμα. Τώρα μπορώ να γίνω ένα disco girl. Πάμε να ετοιμάσουμε τα crocs και το μπουκάλι. Έχω βάλει όλα τα pin που έχω. Από crocs είναι disco παπούτσια. Ελπίζω. Πάω να φτιάξω από αυτό το μπουκάλι ένα disco μπουκάλι. Έτσι έχω φτιάξει το παγούρι. Δεν είναι ακριβώς φίσκο, γιατί πρώτον χρειάζεται hydro flask και δεύτερον δεν έχουν τέτοιου τύπου αυτοκόλλητα, είναι πιο μεγάλα και πιο λίγα που βάζουν, αλλά εμένα μου άρεσε περισσότερο αυτό, τα αυτοκόλλητα. Υπάρχουν πολλά φλαμίγκο σε αυτό το set που είχε αυτό εδώ, αλλά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει γιατί το μπουκάλι είναι ροζ και δεν θα φαινόταν. Δηλαδή αν είχα τυρκουάς μπουκάλι όλα τα αυτοκόλλητα θα ήταν ροζ, αλλά προσπαθούσα να μην είναι πολλά, δηλαδή αυτό είναι ροζ, αυτό ναι. Έχω αρκετό ροζ μέσα. Είμαι disco girl. Η μπλούζα αυτή είναι. Φορώ σορτσάκι από κάτω γιατί είναι σχετικά κοντή. Από κάτω έχω τα crocs. Που τα έχω φτιάξει, έχω κάνει ένα ωραίο DIY που παρόλο δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά, αυτό είναι σχετικά εύκολο. Ωραία. Αυτό δεν πρόκειται να το βάλω. Πονάει? Όχι. Όντα βίσκο girl, θα βγάλω μια φωτογραφία σε φάση να τα κρατάω έτσι ωραία ή θα τα βάλω στο πόδι και θα το κρατήσω για 3 δευτερόλεπτα. Birkenstocks δεν έχω. Γι' αυτό θα βάλω Vans, που φοράνε και τα Visco Girl. Τι κάνουν τα Visco Girl το πρωί? Πάνε για μία βόλτα και πάνε στο Starbucks και βγάζουν φωτογραφίες. Δεν κάνω αυτό εγώ. Εντάξει, δεν πάω και κάθε μέρα στο Starbucks. Μας λείπει είναι να πάμε στο Starbucks για να βγάλω το ποτό, φωτογραφία. Έχω χρησιμοποιήσει το φίνικα για τη τσάντα και για το παγούρι ένα κίτρινο τοίχο που είναι εδώ. Είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και τι κάνει ένα σωστό disco girl? Πάει στην παραλία. Μένω στην Ελλάδα, οπότε μπορώ να πάω στην παραλία, να βγάλουμε φωτογραφίες εκεί. Να, αν παραλίγο να ξεχάσω αυτά τα ελαστιχάκια που φοράνε, ευτυχώς που το έβαλα. Ξέρετε αυτό το... Ναι, ή στα μαλλιά το βάζουμε, έχω ήδη ένα. Αυτά. Είμαστε στην παραλία. Έχουμε πάει λίγο πιο δίπλα για να μην μας κοιτάζουν όλοι. Πάω να βγάλω φωτογραφία το λαστιχάκι, αυτό το πράγμα και τα crocs. Έφτασα σπίτι. Παραλία ήταν πολύ ωραία. Συνάντησα και μία φίλη μου εκεί, οπότε ήταν ακόμα καλύτερα. Θα σας δείξω όλες τις φωτογραφίες που τράβηξα και έφτιαξα μέσα σε μία μέρα. Αρχίσαμε με το πρωινό μου. Δεν λέω πως φαίνεται έτσι τόσο ωραίο το πρωινό μου. Σιγά μην ήταν και έτσι, να καθόμουν μισή ώρα έτσι, όταν ούτε σε άλλες δεν θα το δει κανείς και μόνο η μαμά μου, ξέρω εγώ, και απλά μετά θα το φάω. Δεν βγάζει νόημα. Μετά έβγαλα φωτογραφία το Fjallraven, Kanken, δεν ξέρω πως το λένε, συγγνώμη. Ναι, αλλά βρήκαμε έναν φοίνικα και μου είπε: α, ωραία φωτογραφία!
ιδέα. Βασικά τη μαμά μου ήταν η ιδέα. Έχω βάλει το παγούρι μου εκεί που μου πήρε περίπου μισή ώρα έτσι να βάλω αυτοκόλλητα. Το Starbucks το έβγαλα. Ήπια το Berry Refresher. Μου πήρε τόση ώρα να σκεφτώ, δηλαδή τι να πιω για να είναι ροζ, για να είναι σαν το feed. Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να είναι ροζ το ποτό για να ταιριάζει στο βίσκο. Απαπα, δεν μπορώ να πιω το σοκολατένιο φραπουτσίνο που μου αρέσει περισσότερο. Όχι, όχι, πρέπει να μου πάρω κάτι που δεν μου αρέσει τόσο πολύ καν. Να είναι ροζ. Τα κρόξ τα έβγαλα όπως όλα τα βίσκα στην παραλία. Μια χωρία κρόξ. Ναι, επίσης δεν μπορείς να τα φοράς με τίποτα όσο ωραία και να είναι. Γιατί πονάει! Και δεν μ' αρέσει όταν τα βάζει με κάλτσα σαν του Άγιου Βασίλη, ξέρω εγώ. Έβγαλα αυτό το πράγμα γιατί δεν είχα ιδέες με το λαστιχάκι. Ναι, και ήταν ωραία η θάλασσα. Ναι, μετά το χάσα λίγο με το feed γιατί το έχω όλο μπλε τώρα, αλλά θα το ξαναλλάξω σε ροζ. Παρόλο που προσπαθούσα να είναι ροζ. Και μου πήρε πάρα πολύ ωραία που δεν μ' αρέσει καν. Πάρα πολύ ώρα. Και δεν μου αρέσει καν αυτή η φωτογραφία. Είναι αυτό που τραβάω αυτό. Δεν είχα ιδέες, τέλος πάντων. Και έβγαλε και τα βραχιόλια. Έτσι αυτό ήμουν. Επίσης θέλω να πω πως κάνει καλή αποτρίχωση αυτό. Να βάζεις έτσι. Και έτσι το κάνεις και σου βγάζει τη μισή τρίχα. Εντάξει, τώρα έχω τρίχα, αλλά σε μερικά σημεία μου λείπει. Ναι, γι' αυτό να δοκιμάστε το για αποτρίχωση. Μπορείς και πονάει λιγότερα. Πονούσε πολύ. Ναι, αυτό είναι το βίσκο γενικότερα. Νομίζω πως θα συνεχίσω με το βίσκο. Δεν υπάρχει λόγος να μη συνεχίσω. Έχει πλάκα, μ' αρέσει. Δεν είναι δύσκολο. Σου παίρνει 2 λεπτά η κάθε φωτογραφία. Ναι, γιατί να μην το κάνω. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε με λένε Σοφία Σκαρκόσοβα, βέβαια δεν βλέπω όσους follower έχω, αλλά έχει πλάκα και αυτό μπορείτε να βλέπετε. Τι κάνω. Ξέρω εγώ τι ποστάρω. Αν είμαι άλλη στο αλήθεια βίσκο girl, μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς και να μου κάνετε κανένα hashtag Σοφία Σκαλκόσοβα. Γιατί τώρα tag δεν ξέρω πολύ να χρησιμοποιώ την εφαρμογή. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!